προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών Δημήτρης Δημητρίου για να συζητήσουμε όσα έγιναν χθες, αλλά και τις τεχνικές λεπτομέρειες για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν, όπως προαναφέραμε, την ερχόμενη Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Κύριε Δημητρίου, σας καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στο στούντιο του Αντένα. Καλώς σας βρίσκω. Κύριε Δημητρίου, πρώτα απ' όλα, πώς κύλησαν τα πράγματα χθες? Νομίζω σε γενικές γραμμές ομαλά, αν εξαιρέσω έτσι λίγη αναταραχή μετά το μεσημέρι με την αποστολή κάποιων μηνυμάτων και αρκετά τηλεφωνήματα που είχαν πέσει εκεί στην υπηρεσία για διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος, τα υπόλοιπα ήταν ομαλά. Μάλιστα. Εντατική δουλειά τώρα να εκτυπωθούν τα νέα ψηφοδέλτια, τα οποία παρακαλώ αν μπορεί ο σκηνοθέτης να μας τα δείξει, και είναι άσπρου χρώματος από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν είναι? Είναι αυτά που βλέπουμε. Και είναι οι δύο υποψήφοι με τον Νίκο Αναστασιάδη πρώτο και τον Σταύρο Μαλά δεύτερο, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Πότε θα παραδοθούν αυτά τα ψηφοδελτία, πότε υπολογίζετε? Την Τετάρτη θα πρέπει να παραδοθούν σε όλους τους εφόρους εκλογής τα ψηφοδέλτια που τους αναλογούν, τα οποία ξεκίνησαν να τυπώνονται από χτες και κάποια ώρα νωρίς το πρωί είχε ολοκληρωθεί η εκτύπωση. Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, θα ήθελα να ρωτήσω κάποια διαδικαστικά. Το πρώτο είναι, εάν εγώ ψήφισα το πρώτο γύρο στο εξωτερικό, τώρα το δεύτερο γύρο πρέπει να ψηφίσω ξανά στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να αλλάξω εκλογικό κέντρο? Τα εκλογικά κέντρα παραμένουν όπως και στον πρώτο γύρο. Οπότε οι εκλογείς που δήλωσαν να ψηφίσουν στο εξωτερικό θα ασκήσουν εκεί το εκλογικό τους δικαίωμα και στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Κάποιοι άνθρωποι που είτε έχασαν και τελευταία στιγμή δεν βρήκαν το εκλογικό τους βιβλιάριο, τι μπορεί να γίνει με αυτό? Ξανανοίγει από σήμερα το κεφάλαιο έκδοσης εκλογικών βιβλιαρίων για απώλειες μέχρι το Σαββάτον στις 1 το μεσημέρι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα είναι διαφορετικό από την πρώτη Κυριακή και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ή όπως τα ξέραμε τα πράγματα? Όχι, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως ήταν και την προηγούμενη Κυριακή. Είναι απλά αύριο, την ερχόμενη Κυριακή, ο ψηφοφόρος θα έχει δύο υποψήφιους μόνο μπροστά του. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας.